ΕΚΑΣ. Όταν θα παίρνουμε κάποιος το ΕΚΑΣ, θα πρέπει να παίρνει και το εγγυημένο εισόδημα. Όχι, δεν γίνεται πουθενά αυτό. Άρα εμείς τι λέμε, ότι υπάρχει ένας εξορθολογισμός και σε αυτούς που θα παίρνουν το εγγυημένο εισόδημα δεν θα παίρνουν την έκτατη εισφορά. Δεν θα παίρνουν, συγγνώμη, δεν θα παίρνουν το ΕΚΑΣ. Το δεύτερο είναι αυτό. Το τρίτο. Για να αλλαγή συνδικαλιστικού. Συγγνώμη κιόλας που επιμένω, να το πούμε απλά ελληνικά. Ένας που παίρνει τη χαμηλότερη σύνταξη 300 ευρώ, το ΕΚΑΣ είναι άλλα 200. Άρα του κόβεις τα 200 και θα ζεις με 300. Δεν είναι κάποιο που παίρνει, που λέει ο κ. Βαλιάνος, 2.500 σύνταξη και του κόβεις. Δεν μπορούμε. Λες χαμηλόμισθος θα χτυπήσει αυτό. Ποιος θα χτυπήσει. Το ΕΚΑΣ ποιος το παίρνει, κύριε Παπαδομήκο. Δεν μπορούμε συνεχώς να αφρίζουμε και κάποιοι που έχουν δουλέψει πολύ λιγότερο από κάποιους άλλους να παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις. Εδώ θα γίνει ένας εξορθολογισμός. Το τρίτο σημείο είναι ο συνδικαλιστικός νόμος. Πάντως ο εξορθολογισμός είναι συνέχεια προς τα κάτω. Βέβαια. Δεν είναι εξορθολογισμός, το βαφτίζουμε εξορθολογισμός. Γιατί τα βλέπετε όλα. Γιατί τα βλέπετε ότι όλα είναι συνέχεια. Εσείς πριν είπατε ότι δεν είναι σωστό κάποιος να παίρνει σύνταξη. Συμφωνώ με 15 χρόνια. Συμφωνώ. Ωραία. Θέλω να πω άλλο. Άλλο λέω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λέει ο Ιορδάνης το ΕΚΑΣ 350. Και 200 λέει 550. Λέει θα το εξορθολογήσουμε. Τι καταλαβαίνω εγώ, 350. Τι καταλαβαίνω, εξορθολογισμός ίσον μείωση. Μα παίρνεις μια σύνταξη. Είσαι ένας μεγάλος άνθρωπος 60-70 χρονών. Έτσι, 70 χρονών. Και παίρνεις ένα ΕΚΑΣ και μια χαμηλή σύνταξη. Και ακούς τον κύριο Παπαδομήκο και λέει δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Και σου κόβει ένα μέρος του ΕΚΑΣ, δεν σου λέω όλο. Αυτό δεν είναι μείωση. Είναι εξορθολογισμός αυτό. Ναι, βεβαίως και είναι εξορθολογισμός. Δεν μπορεί κάποιος να παίρνει. Όχι, δεν είναι να βαφτίζουμε. Θέλω να σας πω ότι επειδή τα λέμε όλα εδώ, να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Γιατί κοροϊδευόμαστε. Να τα λέμε κανονικά. Καθαρά δεν μιλάμε.